Έχουμε Υπά έξι ασφαλιστικέ κατηγορίε και μία ασφα... μια... ειδική ναι. ε, με διάκριση μεταξύ των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών. Ισχύουν λοιπόν έξι ασφαλιστικέ κλάσει για του αγρότε και έξι ασφαλιστικές κλάσει για του ελεύθερου επαγγελματίε. Και ταυτόχρονα υπάρχει μία ειδική κατηγορία που αφορά του ελεύθερου επαγγελματίε για τα πρώτα πέντε χρόνια ασφάλιση του. Mm -hmm. ε, πράγμα που σημαίνει με ποιο κίνητρο, με ποια λογική θα πρέπει τώρα ο αυτοαποσχολούμενος, ο ελεύθερος επαγγελματία να επιλέξει με βάση το εισόδημά του. Να πούμε ότι υπάρχει μια προθεσμία μέχρι 13 Μαρτίου όπου ο ασφαλισμένο με βάση του κωδικού τάξη πρέπει ναι. να μπει στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και να επιλέξει την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμεί. Αν δεν το πράξει αυτό, το σύστημα τον κατατάσσει στη χαμηλότερη ασφαλιστική Στην πρώτη, στην πρώτη λοιπόν, ανάλογα με το είδο και την κατηγορία τη ασφαλιστική. Τη δραστηριότητά του. Mm -hmm. ε, δεν είναι ε, ισοδηματικό πλέον το κριτήριο. Το προηγούμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο ε, υπολόγιζε τι εισφορέ με βάση το εισόδημα, το καθαρό εισόδημα που είχε ο ελεύθερο επαγγελματία ή ο, ο αγρότη κατά την προηγούμενη ε, χρονιά. Αυτή τη στιγμή είναι καθαρά επιλογή του ασφαλισμένου να επιλέξει σε ποια ασφαλιστική κατηγορία θέλει να ενταχθεί, mm -hmm. τι εισφορέ θα πληρώνει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία για ένα ελεύθερο επαγγελματία έχουμε 210 ευρώ εισφορέ και στην έκτη που είναι ανώτερη 566 ευρώ. Ευρώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Θα ήθελα να τονίσω εδώ και να πω ότι mm -hmm. το σημαντικό είναι για αυτού που είναι σε κάποια έτη που είναι κοντά στη σύνταξη. Δηλαδή, ελεύθεροι επαγγελματίε, έμποροι, αυτοαπασχολούμενοι που έχουν ήδη αρκετά χρόνια ασφάλισης. δεν είναι μια εύκολη διαδικασία αυτή η επιλογή. Εγώ, η προσωπική μου συμβουλή σε αυτού του ανθρώπου είναι να επισκεφθούν στα περιθώρια που έχουν κάποιον ειδικό. Στενεύουν για τα περιθώρια μέχρι την Παρασκευή είναι η καταληκτική ημερομηνία. Ακριβώ. 13 βέβαια, του μήνα. Βέβαια, να πούμε ότι η επιλογή τη ασφαλιστική κατηγορία θα γίνεται κάθε χρόνο. Δηλαδή, ενδεχομένω κάποιο μπορεί φέτο να επιλέξει την, ασφαλι... την κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, λέει την πρώτη. Αλλά την επόμενη χρονιά το 2021 και μετά να επιλέξει να είναι στη μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία. Να δεν είναι δηλαδή, κάτι το οποίο τελειώνει. Για να μην αγχωθεί και κάποιο τηλεθεατή που μα βλέπει, είπατε προηγουμένω και θέλω να το ξανατονίσουμε αυτό. Σε περίπτωση που δεν προλάβει η προθεσμία ή η προθεσμια προλάβει αυτόν που είναι α, να μπει στο TaxisNet, ε, κατευθείαν μπαίνει στην πρώτη κατηγορία. Μπαίνει στην κατώτερη. Ναι. Κατατάσσεται εκεί. Ναι, αυτό. Αλλάζει στην πω... πορεία αυτό. Αυτό θα μπορέσει να το αλλάξει στην πορεία, αλλά θα ισχύσει από 1η του 2021. Δηλαδή για τη φετινή χρονιά θα, εμ... θα μείνει στην κατώτερη κατηγορία. Να σα πω την αλήθεια, για να είμαστε ειλικρινεί, και λόγω τη κρίση που υπάρχει και λόγω των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει και αυτό το θέμα που είχατε προηγουμένω με ναι. τον κορονοϊό, ε, οι περισσότεροι επιλέγουν την κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, γιατί είναι και οι φορές ε, πιο, πιο προσιτέ. Προ... Ε, λέω λοιπόν όμω σε αυτού που ξαναλέω έχουν αρκετά χρόνια ασφάλιση, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικό το σε ποια κατηγορία θα, αυτή τη στιγμή θα ενταχθούν, δηλαδή θα διαμορφώσει αρκετά σημαντικά τη σύνταξή του, θα πρέπει να το δούνε. Δεν είναι μια διαδικασία, έτσι το αφήνω στη χα, χαμηλότερη κατηγορία και ενδεχομένω να πρέπει να επιλέξουν τη μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία. Να δούμε λίγο και το χωρίο με του αγρότε, γιατί είναι και πολλοί στην Κρήτη. Mm -hmm. Πολλοί δηλαδή για πρώτη φορά θα μπουν στη διαδικασία να επιλέξουν μια κατηγορία ασφαλιστική κλίμακα. Ε, οι αγρότε ούτω ή άλλω είχαν περισσότερο λόγο του χαμηλού του εισοδήματό του. Γιατί στην Κρήτη έχουμε νεμένα αγρότε με υψηλά εισοδηματικά κριτήρια, αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι αγρότε οι οποίοι είναι, δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότε, έχουν κάποιο αγροτικό εισόδημα από το λάδι, ναι. αλλά με πολύ μικρό. Με αποτέλεσμα παρα πολυ λιγοι τώρα οι εισφορέ που πληρώναν στον ΟΓΑ, έτσι, γιατί έχουμε τον ΕΦΚΑ ΟΓΑ, ε, να ήταν γύρω στα 90 ε, με 100 ευρώ. Αυτή τη στιγμή η κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, από ό,τι βλέπουμε, είναι, είναι στα 121 ευρώ. Ε, οπότε αυτοί οι αγρότες, αν δεν κάνουν κάποια άλλη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης, θα ενταχθούν στη χαμηλότερη ε, ασφαλιστική κατηγορία, ναι. θα πληρώνουν δηλαδή κάποια χρήματα με, περισσότερο από ό,τι πληρώνουν μέχρι τώρα. Μάλιστα, κατά το πιστικότατο, τους. δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε στου τηλεθεατέ, κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουν. Είπατε προηγουμένω ότι είναι μια εύκολη διαδικασία. Μπορεί εύκολα κάποιο με τους κωδικούς του κωδικού του τάξη να μπει στη διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία έχει ανοίξει. Και υπενθυμίζω καταληκτική ημερομηνία μέχρι και την Παρασκευή. Mm -hmm. Και με μια εύκολη σχετικά διαδικασία να επιλέξει την κατηγορία στην οποία θέλει αυτό. Να η, ενταχθεί. Δια, η διαδικασία τη επιλογή είναι εύκολη. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που τόνισα πριν, ότι κα, κάποιε κατηγορίε ασφαλισμένων πρέπει να προσέξουν σε ποια ασφαλιστική κατηγορία θα ενταχθούν. Μάλιστα. Να σα πάω λίγο και στο κομμάτι των 24-48 δόσεων που γίνεται ένα δώρο. Στο τελευταίο mm -hmm. διάστημα υπάρχουν περίπου 30.000 οφειλέτε, με βάση τα τελευταία στοιχεία, οι οποίοι θέλουν, κακά τα ψέματα, να ρυθμίσουν τι δόσει του. Τελικά, ποιοι θα είναι ωφελημένοι και ποιοι χαμένοι. Ε, κύριε Κομμαντάκη, υπάρχουν οφειλέτε οι οποίοι. Δεν έχουν ρυθμίσει μέχρι τώρα τι οφειλέ του με καμία. Μιλάμε τις... για οφειλέ προ το δημόσιο. Προ το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα και τα ασφαλιστικά ταμεία. Όχι. Τα τα οι οποίοι δεν είχαν προβεί σε καμία ρύθμιση των οφειλών του με τι προηγούμενε ρυθμίσει που υπάρχουν, υπήρχαν. Υπήρχαν όμω και αυτοί που έκαναν χρήση ρυθμίσεων, όπω είναι ο οικονομό 4611, οι λεγόμενε 120 δόσει, mm -hmm. οι οποίε προποθέτουν για την τήρηση αυτή τη ρύθμιση να έχει τακτοποιήσει και όλε τι υπόλοιπε οφειλέ που δεν μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή την ρύθμιση mm -hmm. ή ε, οφειλέ οι οποίε δημιουργήθηκαν μετά την ένταξή του σε αυτή τη ρύθμιση. Άρα ήταν μια, μια ρύθμιση που την περίμενε πάρα πολλοί κόσμο. πλέον πέραν τη ε, ε, πάγια των 12 δόσεων, υπάρχει mm. δυνατότητα να ενταχθεί κάποιο στι 24 δόσει και εφόσον οι οφειλέ προέρχονται από έκτακτε αιτίε, όπω είναι ο φόρο κληρονομιά, χάρη, θα μπορεί να μπει και σε 48 δόσει. Ε, αρκεί μια επίσκεψη στην εφορία ή αυτό διευθετείται και με κάποιο άλλο τρόπο. Αυτό διευθετείται μέσα από τα φοροτεχνικά γραφεία. Φοροτεχνικά δεν, γραφεία. Δεν, δεν χρειάζεται κάποιο να πάει στην, στην ΔΟΗ. Ε, γίνεται ηλεκτρονικά. Ε, πρέπει απλά με, να δούμε ποιε από τι οφειλέ που έχει κάποιο μπορούν να ενταχθούν στι ρυθμίσει. Δεν μπαίνουν όλε οι οφειλέ. Να δούμε δηλαδή το ιστορικό του, αν έχει ρυθμίσει, αν υπάρχουν οφειλέ που μένουν εκτό και αναλόγω με την ικανότητα που ποιες έχει. Ποιε οφειλέ συνήθω δεν μπαίνουν, μένουν εκτό. Μπαίνουν όλε οι οφειλέ. Ναι. Απλά υπάρχει μια, μια, ένα ορόσημο, η 1η Νοεμβρίου του 2019. Δηλαδή μπορούν να ρυθμίσουν όσοι δεν είχαν ρυθμίσει μέχρι την 1η Νοεμβρίου του 2019 Μάλιστα. ή αυτοί που ρύθμισαν και εκ των υστέρων δημιουργήθηκαν κάποιε οφειλέ, οι οποίε αυτή τη στιγμή είναι βεβαιωμένε, αλλά δεν έχουν ρυθμιστεί. Και μιλάμε για οφειλέ και παλαιότερων ετών, ή μιλάμε για συγκεκριμένα οικονομικά έτη. Όχι, μιλάμε και για οφειλέ παλαιότερων ετών. Παλαιότερων ετών. ετών, έτσι. Mm. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τι γίνεται όμως και με τα επιδόματα Μαρτίου, επιδόματα κύριε Καφτάκη, τα οποία τελικά αποδεικνύονται καθοριστικά για κάποιες οικογένειες. Mm. Ναι, μεν ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα τις διαφωνίες μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης και της προηγούμενης κυβέρνησης για επιδοματική πολιτική, ωστόσο φαίνεται ότι έχουν το χαρακτήρα τους, έχουν την ουσία τους. Μιλάμε για επιδόματα τα οποία σύμφωνα με νέε αποφάσεις του ΟΠΕΚΑ θα κατατίθενται κάθε τέλος του μήνα, Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα επιδόματα τα οποία έρχονται προσεχώ. 31 Μαρτίου, παρακαλώ, Τα έχουμε κωδικοποιήσει και είναι τα προνοιακά, αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα. Επισημένου για μια ακόμα φορά θα κατατεθούν τα χρήματα, θα καταβληθούν την Τρίτη 31 Μαρτίου. Προνοιακά, αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή αλλιώ το ΚΕΑ Μαρτίου για το 2020. Το επίδομα ενοικίου. Το Α21 για τα παιδιά. Έτσι. Στεγαστική σύνδρομη επίδομα κοινωνική αλληλεγγύη ανασφαλή των υπερηλίκων, σύνταξη υπερηλίκων και επίδομα ομογενών. Είναι τα επιδόματα τα οποία θα κατατεθούν α, στο τέλο του μήνα, 31 Μαρτίου, τρίτη ημέρα. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο για τα επιδόματα, για να κάνει τα χαρτιά του. Νομίζω Που συμβουλεύετε κι εσεί. Ναι, είναι σίγουρο ότι υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου ο οποίο έχει ανάγκη τα επιδόματα. Κάθε χρόνο, άλλωστε, κοντά στι φορολογικέ δηλώσει, συμπίπτουν συνήθω οι ημερομηνίε για αυτά τα επιδόματα. Κάποια από αυτά τα επιδόματα δεν απαιτείται να υποβάλει κάποια αίτηση mm -hmm. ο, ο δικαιούχο, αλλά με ένα έλεγχο που γίνεται εσωτερικά μέσω τη πλατφόρμα ε, συνεχίζεται η καταβολή των επιδομάτων. Ε, το πιο βασικό όμω από όλα αυτά τα επιδόματα που έχει τη σκηδέτερη ενδιαφέρον είναι το λεγόμενο Α21, που είναι το επιδόμα τέκνων και το οποίο. Ε, μετά την υποβολή τη φορολογική δήλωση θα μπορεί να δει ο δικαιούχο αν το δικαιούται και για τη φετινή Ωραία, προημιά. και για όσου δεν είδαν, φαντάζομαι θα συμμεριστείτε αυτήν την άποψη, για όσου δεν είδαν Α21 πριν από λίγε ημέρε το λογαριασμό του, σε πρόκειτο για τη δόση του 2019. Όσοι την είχαν λάβει, δεν χρειαζόταν να μένουν χρήματα. Θα δουν την πρώτη δόση του 2020 κατόπιν συμπλήρωση τη φορολογική ενημερότητα. Έτσι, νομίωσες, ε, 31 Μαρτίου.